θέμα. Έχει πολύ υλικό, δεν μπορεί κάποιος να εξαντλήσει σε μια ομιλία, σε μια συζήτηση. Αλλά όπως πάντα, προδεξούμε να ακουμπήσουμε στα βασικά σημεία το θέμα. Το θέμα μας είναι το εξής. Διαλογισμός ή προσευχή, θετική σκέψη ή πίστη, το μεγάλο κρίμα. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται η ανάγκη να το συζητούμε, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση από την εποχή μας, δηλαδή υπάρχει μια κυρίαρχο ρεύμα. Ζούμε σε μια εποχή. Αυτή η εποχή, όπως και σε όλες τις εποχές, κάθε εποχή έχει τη μόδα της. Είναι μόνο στις μέρες μας που γίνεται αυτό. Κάθε εποχή έχει κάποια υπαρξιακά ρεύματα, φιλοσοφικά ρεύματα, θρησκευτικά ρεύματα. Και το βλέπουμε αυτό στην ιστορία της Εκκλησίας, ότι πάντοτε υπήρχε ένας διάλογος με την εποχή. Οι μεγάλοι πατέρες, οι μεγάλοι άγιοι είναι εκείνοι που έκαναν με επιτυχή τρόπο αυτόν τον διάλογο με την εποχή τους. Γι' αυτό θα έχετε υπόψη σας ίσως ότι οι μεγάλοι πατέρες ως διδάσκαλοι, οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι ήταν εκείνοι κιόλας που είχαν και σε μέγιστο βαθμό την ενημερότητα, τη συζήτηση με το πνεύμα της εποχής τους. Συνήθως ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι. Όχι ότι η μόρφωση είναι απαραίτητη για κάποιον άνθρωπο για να έχει εμπειρία του Θεού, αλλά πολλές φορές ο Θεός οικονομεί τα πράγματα έτσι ώστε να διαλέξει ανθρώπους που να έχουν και τέτοια φυσικά χαρίσματα, τα οποία άλλωστε ο ίδιος ο Θεός θα έχει δώσει κατά την πρόνοια του, ώστε να μπορούν να κάνουν αυτό το μεγάλο έργο, να συζητήσουν με τον κόσμο, να έχουν δηλαδή και τη μόρφωση και την σοφία, όχι μόνο την πνευματική σοφία, αλλά και την θύραθεν, για να μπορούν να συζητήσουν με τον κόσμο. Στις μέρες μας όμως δεν είναι απλώς ό,τι συνέβαινε σε κάθε εποχή. Στις μέρες μας αυτή η πίεση από το κυρίαρχο ρεύμα, από τη στάση της εποχής, γίνεται σε μέγιστο βαθμό λόγω της δύναμης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πίεση σε έναν μέσο άνθρωπο από τα μέσα που χρησιμοποιεί το κυρίαρχο αυτό ρεύμα. Να μην κάνουμε πολύ μεγάλη εισαγωγή. Σκεφτείτε μόνο πώς ένας άνθρωπος που ανοίγει την τηλεόραση βομβαρδίζεται από έννοιες σαν και αυτές που θα μελετήσουμε σήμερα. Δηλαδή, για το διαλογισμό, για παράδειγμα. Είναι της μόδας ο διαλογισμός. Παλιότερα πολύ λίγοι άνθρωποι έψαχναν και έβρισκαν τι σημαίνει διαλογισμός. Τώρα πολλές φορές οι άνθρωποι λένε για διαλογισμό ακόμα και χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει ο όρος διαλογισμός. Αλλά επειδή είναι, ας πούμε, της μόδας, μιλούν για τον διαλογισμό. Το ίδιο ισχύει και για τη θετική σκέψη. Αν ανοίξεις μια τηλεοπτική εκπομπή, πάρα πολύ πιθανό το 80% να ακούσεις να μιλούν για τη σημασία της θετικής σκέψης. Χωρίς να υπάρχει βέβαια πάντοτε η επίγνωση των όρων. Όλη μας αυτή η κατάσταση έχει ένα αποτέλεσμα βέβαιο στους ανθρώπους και στους χριστιανούς. Δημιουργείται μία σύγχυση. Μία σύγχυση, διότι δεν γνωρίζουμε τους όρους, δεν γνωρίζουμε τα νοήματα που έχουν αυτοί οι όροι και χρησιμοποιούμε τους όρους μάλιστα με πολλές εναλλαγές, έτσι ώστε να δημιουργείται η αίσθηση ότι πολλά πράγματα είναι το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, μπορεί ένας άνθρωπος να μιλήσει, να πει λόγια μιας παραγράφου και μέσα σε αυτήν την παράγραφο να εναλλάσσεται η χρήση προσευχή και διαλογισμός, δίνοντας την αίσθηση ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ή αντίστοιχα, να εναλλάσσονται οι όροι, η χρήση των όρων, θετική σκέψη και πίστη. Να έχεις πίστη, λέμε. Αλλά τι εννοούμε το να έχεις πίστη. Πίστη σε ποιον. Να
έχεις θετική σκέψη που πάνε καλά τα πράγματα, να ξεκινάς τη μέρα σου με θετικές σκέψεις. Όλα αυτά είναι σύμβολο ότι είναι υγεία σε εσάς. Εγώ αυτό που θέλω πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσουμε, τι είναι, παιδιά, έρθει ένα λεωφορείο, όλοι μαζί. Καλώς ορίσατε. Ευτυχώς είστε στην εισαγωγή στον πρόεδρο. Λοιπόν, για όσους ήταν τώρα, το συμπέρασμα της εισαγωγής, του προλόγου, είναι ότι στην μέρα μας υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση όσον αφορά τους όρους προσευχή, διαλογισμός, θετική σκέψη, πίστη. Προσευχή και πίστη είναι όροι οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί αυτούσιοι από τον Χριστό, είναι οι κυρίαρχοι, έχουν κεντρική θέση στο Ευαγγέλιο, κεντρική θέση στη ζωή του χριστιανισμού. Βέβαια, υπάρχουν αντίστοιχες τοποθετήσεις, ας πούμε, και σε άλλες θρησκείες. Είναι μια βασικά θρησκευτική έννοια της προσευχής και της πίστης. Αλλά, όμως, πάλι, όταν χρησιμοποιεί κάποιος τον όρο προσευχή και τον όρο πίστη, ακόμα και μεταξύ στις θρησκείες, θα πρέπει να μπορεί να κατανοήσει, να έχει δηλαδή την υποψία να διακρίνει αν εννοούμε τα ίδια πράγματα. Αν υπάρχει διαφορά δηλαδή στην προσευχή σε μια θρησκεία από την άλλη θρησκεία, ας πούμε έτσι εισαγωγικά. Φυσικά εμείς ξεκινούμε με την βάση, ότι, με την προϋπόθεση, ότι θέλουμε να ανακαλύψουμε ποιο είναι το νόημα για τον χριστιανισμό. Εντάξει. Και το πρόβλημα στην εποχή μας, στο οποίο έχει ένσταση μεγάλη ο χριστιανισμός στην εποχή μας, είναι το ότι η κυρίαρχη αυτή, το κυρίαρχο αυτό ρεύμα που χρησιμοποιεί κατά κόρον τους όρους διαλογισμό, θετική σκέψη και μερικά άλλα συναφή, δεν τα πούμε όλα τώρα, το κυρίαρχο αυτό ρεύμα που κάποιοι το έχουν ονομάσει το ρεύμα της νέας εποχής και μπορούμε να το ανιχνεύσουμε ιστορικά τους εισηγητές τους, του ρεύματος αυτού, ποιοι είναι εκείνοι, ας πούμε, που είναι πίσω από τις κινήσεις της νέας εποχής. Μπορούμε να το ανιχνεύσουμε αυτό ιστορικά. Αυτοί λοιπόν που εκπροσωπούν το ρεύμα αυτό έχουν και μια εξ αρχής, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δογματική τοποθέτηση. Ότι δηλαδή υποστηρίζουν ότι είναι όλα ίδια και όμοια, με μικροδιαφορές. Δηλαδή, θέλουν να πείσουν τους χριστιανούς ότι αυτό που εκφράζει η νέα εποχή είναι στην πραγματικότητα εκείνο που έλεγε ο Χριστός. Αυτή είναι η πίεση η οποία ασκείται με διάφορους τρόπους. Είτε, ας πούμε, νόμιμους τρόπους εισαγωγικά, δηλαδή ευθέως το λένε αυτό οι άνθρωποι, είτε με κάποια έτσι δόση ανετοιμότητας. Για παράδειγμα, όταν πιάσω κάποια ρητά του Χριστού, κάποια αποφθέγματα του Χριστού, τα παίρνω από το Ευαγγέλιο. Το ίδιο το Ευαγγέλιο δεν το δέχομαι. Απορρίπτω, ας πούμε, ότι έχει γραφτεί ότι αυθεντικά από μαθητές του Χριστού. Αλλά ωστόσο παίρνω κάποια αποφθέγματα του Ευαγγελίου, τα απομονώνω από το πλαίσιο τους και, και τους δίνω εγώ το νόημα που θέλω. Αυτό κάπως έχει το στοιχείο του ανέτοιμου και του αντιεπιστημονικού. Δηλαδή, για να μπορέσω να κατανοήσω μια φράση που λέει ένας άνθρωπος, δεν μπορώ να την κατανοήσω αν δεν την κατανοήσω μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει, δεν είναι. Αν έπαιρνα από εσάς μια επιστολή από εσάς, ας πούμε, και πω η Μαρία υποστηρίζει το τάδε πράγμα. Πώς το αποδεικνύω αυτό, παίρνω μια φράση από μια επιστολή της. Και τι λέω εγώ, αλλά χωρίς να σας πω τι άλλο γράφεται μέσα στην επιστολή, από ποιον έχει γραφτεί η επιστολή, για ποιο λόγο γράφτηκε, σε ποιο πρόσωπο απευθύνεται, τι ερωτήμα έχει εκείνο το πρόσωπο στο οποίο μιλά. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η επιλογή, η αυθαίρετη, έχει και το στοιχείο κάπως το ανέτοιμο ή αντιεπιστημονικό. Θα αφήσουμε όμως τα εισαγωγικά πράγματα, μπορούμε να συζητήσουμε και πάνω σε αυτά μετά, γιατί πρέπει να αφήσουμε χρόνο για συζήτηση, και θα πάμε ευθύς αμέσως στο θέμα μας.
Λοιπόν, το θέμα μας είναι ότι χρειάζεται να εμείς ως χριστιανοί να διαφερθούμε πολύ, πολύ έτσι, με πολύ ζήλο για αυτά τα θέματα τα κεντρικά, διότι η προσευχή δεν είναι παρομοιχεία στο χριστιανό, δεν είναι. Δεν είναι, ας πούμε, κάτι αμεληταίο. Παρομοιχής είναι αυτό το κομματάκι που είναι δίπλα στον ήχο. Δεν είναι κάτι αμεληταίο, ένα δευτερεύον θέμα. Είναι κεντρικό θέμα. Δηλαδή, αν για την προσευχή έχω μια λάθος εντύπωση, είναι λάθος βάση στην προσευχή μου, παίζονται πάρα πολλά στην προσευχή. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσω. Αν χτίσω σε λάθος θεμέλιο, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την προσωπική μου πνευματική ανάπτυξη, ας το πούμε έτσι. Το ίδιο και για το θέμα της πίστης, βέβαια. Και σε αυτό το σημείο θυμόμαστε μια φράση που αναφέραμε και στην προηγούμενη ομιλία. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι είπε ο Χριστός ότι το φως του σώματος εστί με οφθαλμός. Θυμάστε, με Μαριλένα μας το θυμίσει. Και είπαμε, αν λέει ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, ότι όλο το φως, όλο το σώμα είναι φωτεινό κτλ. Αν είναι απλούς ο οφθαλμός. Μετά είπαμε, τελειώνει αυτή η φράση του Χριστού και λέει, εάν το φως το ενσύ σκότωσε εστί, το σκότος πώς σου. Δηλαδή, εάν αυτό που για σένα είναι το φως, είναι τελικά σκοτάδι, φαντάσου πώς είναι το σκοτάδι σου. Πώς το καταλαβαίνει αυτή τη φράση του Χριστού. Λέει, εάν το φως το ενσύ είναι σκότος, το σκότος πόσο. Δηλαδή, αν αυτό που εσύ έχεις για φως είναι στην πραγματικότητα σκοτάδι, φαντάσου πόσο βαθύ είναι το σκοτάδι σου. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό. Να εστιάσουμε στο ότι αυτό που εσύ έχεις για φως είναι σκοτάδι. Αν στην πραγματικότητα είναι σκοτάδι. Πώς το αντιλαμβάνεστε. Εάν αυτό που περιμένω να με φωτίσει, εκεί που έχω στηριχθεί για να λάβω φωτισμό, αυτό είναι πηγή σκοταδιού για μένα, φανταστείτε πώς είναι το σκοτάδι μου. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί εάν αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι καλό, ότι μας δίνει φως, είναι αυτό που ο Χριστός λέγει σκοτάδι, τότε φανταστείτε σε τι υπαρξιακό σκοτάδι κινδυνεύει ο άνθρωπος να βυθιστεί, εάν αναζητά, αναπτύσσει δηλαδή τις πνευματικές του δυνάμεις σε τέτοιο τρόπο, ώστε από εκεί που θα έπρεπε να λάβει φως, να μην λαμβάνει φως, να λαμβάνει σκοτάδι. Γιατί το λέμε αυτό, διότι η προσευχή και η πίστη έχουν να κάνουν με βαθύτατες λειτουργίες της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης ψυχής, όπως λέμε. Εάν, ας πούμε, αυτό που μου έχει δώσει ο Θεός για να αναπνεύσω, εγώ δεν αναπνέω αυτό που μου δώσει ο Θεός. Σου μου έχει δώσει το πνεύμονα για να αναπνεύσω. Αλλά εγώ με το πνευμόνι μου το γεμίζω, ας πούμε, καπνό. Είναι φτωχό το παράδειγμα. Αλλά αυτό τελικά με σκοτώνει εμένα. Δεν μου δίνει οξυγόνο. Πολύ περισσότερο για μια τόσο πολύ βασική και στον πυρήνα της ψυχής μας ανάγκη, όπως είναι η προσευχή και η πίστη. Λοιπόν, ας πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο πιο συγκεκριμένα. Τώρα θα κάνουμε ένα λόγο για τις ομοιότητες που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορες λειτουργίες που κάνουμε. Ας πούμε στην προσευχή. Έχετε όλοι υπόψη σας πάνω κάτω για τον διαλογισμό, κάποια πράγματα. Θέλετε να μου πείτε εσείς έτσι λίγο μια αίσθηση για τον διαλογισμό περί τίνος πρόκειται. Για το γιόγκα. Όχι για το γιόγκα, για τον διαλογισμό γενικά. Δεν είναι μόνο στο γιόγκα που χρησιμοποιείται. Αλλά όταν λέμε διαλογισμό, τι εννοούμε. Πέστε με τσαυτόμητα, γιατί έχει σημασία να δούμε πώς το νιώθει ο καθένας. Στο σώμα, με συνειδητότητα. Μπράβο, έχεις... Έκανες και διαλογισμό. Με δεσκό. Σου πάνω ένα διαλογισμό, σε διαβάσω όλα διαλογισμό.
γι' αυτό λέτε οι δυνατότητες. Αυτό που λέτε. Ο διαλογισμός είναι ένα μάνα. Το μάνα είναι μια επαναλαμβανόμενη πρόταση, η οποία μιλά συνέχεια για να φτάσει σε εστιάσει βασικά σε ένα φως, σε ένα γυράκι. Και λέει συνέχεια αυτό το μάνα, σε κάποια φάση φεύγει από το συνειδητό. Και φτάσει σε κάτι πιο προβληματικό. Μετά από αυτό, εγώ προσωπικά έχω πάρα πολύ ηρεμία και μετά πάρα πολύ καλά. Με αυτά που λέτε εσείς, εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ, απόλυτα μαζί σας. Έτσι είναι ο πνευματισμό. Απλά νομίζω ότι λέμε τα ίδια πράγματα, αλλά με διαφορετικές λέξεις. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Πάντως, μας βοήθησε πολύ τώρα. Μας έδωσε μια τοποθέτηση πολύ πρακτική. Που νομίζω είναι πράγματι έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτό δική... το πράγμα κρατήσει από μισή ώρα ενός κάποιες ώρες. Ναι. Και την δική, δική θέση στον διαλογισμό έχει συγκεντρώσει έτσι, η ησυχία, η ειρήνη, η γαλήνη, το άδειασμα του νου, η απέκδηση, δηλαδή να διηθεί ο νους του ανθρώπου που κάθεται από κάθε σκέψη και μέσα σε αυτή τη σκέψη να αποκτήσει, για σου το πράγμα, ας πούμε, την... αδειάσει το μυαλό, αδειάσει το μυαλό. Ωραία. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η τοποθέτησή σου. Λοιπόν, σε αυτά τα πράγματα που ήδη αναφέραμε, ίσως κάποιος μπορεί να βρει κάποια κοινά στοιχεία. Ας πούμε, μας είπε, για παράδειγμα, η δέσποφη και το κερί. Δηλαδή, η ατμόσφαιρα, η ήσυχη, που μπορεί να κάνει μέσα σε ένα ναό. Είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα να γνωρίζουμε ότι στις πνευματικές καταστάσεις υπάρχει αυτό το πράγμα το εξωτερικό, το φαίνεστε, και υπάρχει και το είναι, η ουσία, εντάξει. Μπορεί πολλά πράγματα να είναι εξωτερικά ίδια, δεν μιλάμε καν μόνο για τον διαλογισμό, θα σας πω κάποια παραδείγματα. Μπορεί κάποια πράγματα να είναι εξωτερικά παρόμοια, αλλά να διαφέρουν ακόμα και εκ διαμέτρου μεταξύ τους, να είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Θα σας πω μερικά παραδείγματα λίγο χοντρά, έτσι για να υποψιαστούμε και τις πιο λεπτές διακρίσεις. Ας πούμε, εγώ ας υποθέσουμε ότι κάνω αυτό το πράγμα. Έτσι, συγγνώμη μου. Μπορείτε να φανταστείτε πόσους ανθρώπους μπορούν να φανταστούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά και σαν κίνηση αυτοσυγκέντρωση, ας πούμε. Ξέρετε πόσες περιστάσεις αυτό το πράγμα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και πόσο έχει διαμέτρο αντίθετες λειτουργίες στην ψυχή υπάρχουν. Για παράδειγμα, αυτό το πράγμα το κάνει ένας άνθρωπος που θέλει να λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα. Για να έχει να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του νου του στον εγκέφαλο, για να βρει μια λύση. Εντάξει. Αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει κάποιος που έχει ένα πολυγιακό παραστήριο. Μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος που προσθέτει ένα προσευχητή, που να το κάνει αυτό. Που είναι απελπισμένος. Που θέλει να θυμηθεί κάτι. Που να κάνει να θυμηθεί κάτι. Έτσι. Αυτή η κίνηση η εξωτερική που βλέπουμε πράγματι δείχνει μια προσπάθεια να συμμαζέψει κάποιο το νου του. Αλλά η προσπάθεια αυτή να συμμαζέψει το νου του δεν σημαίνει ότι είναι για τον ίδιο λόγο που το κάνει, για τον ίδιο σκοπό που το κάνει. Ούτε ότι εσωτερικά γίνεται το ίδιο πράγμα. Είναι σαφές αυτό, δεν είναι. Ή, για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει ένα κομπολόι, ένα σκηνή με κόμπους και το κρατάει στο χέρι και κάνει αυτό το πράγμα. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να κάνεις. Ένα, ας πούμε, μπορεί από το χέρι να κάνει στο χέρι του και ο νους του να πηγαίνει οπουδήποτε, χωρίς να σκηνώνει το νου του. Άλλος κρατάει το κόμπο ή το πιχάντρα γιατί μετράει, ας πούμε, τα μάντρα που μας είπε η Δέσποφη, δηλαδή την επανάληψη κάποιες φράσεις. Και κάποιος άλλος κρατάει το κομποσχήνι, ας πούμε, το κόμπο, γιατί λέει την ευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησούν. Αλλά και αυτός που λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησούν με πάλι, έχει σημασία πώς το λέει, ποια διάθεση το λέει. Αυτό που προσπαθώ να δείξω είναι ότι πολλά πράγματα εξωτερικά μοιάζουν, αλλά μπορεί να διαφέρουν τελείως με το τι περιεχόμενο υπαρξιακό έχουν και θεματικό έχουν.
Αυτό που αναδείχνω και συγκεντρώνω το νου μου, μπορεί να προσεύχομαι, έτσι. Για κάτι καλό. Μπορεί όμως συγχρόνως ένας άλλος να σκεντρώνει το νου του για να στείλει, ας πούμε, αρνητική ενέργεια σε κάποιον άλλον. Είπαμε λίγο την αρνητική ενέργεια την προηγούμενη φορά. Είπαμε πριν για την ησυχία. Ένας άνθρωπος βγαίνει έξω και περπατάει στο δάσος. Όλοι νιώθουν ωραία στο δάσος, ησυχάζει ο νους κτλ. Αλλά η ησυχία αυτή που φέρνει μια συνοχή στη δύναμη του ανθρώπου, κάπου κατευθύνεται. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης βγαίνει στο βασίλεμα, ησυχάζει ο νους του και γράφει ένα ποίημα, ξέρω εγώ. Και το ποίημα αυτό πάλι μπορεί να έχει μέσα κάτι θα βγάλει. Θα βγάλει, ξέρω εγώ, έναν έρωτα που έχει, μια υψηλή έννοια που έχει, κάτι που τον απασχολεί, έναν πόνο που έχει. Η ησυχία λοιπόν εξωτερική βοήθησε τον άνθρωπο αυτό να φύγει τους περισπασμούς, να έρθει σε μια συνέστηση, ας πούμε, να συγκεντρωθεί στον εαυτό του και να βγάλει κάτι από μέσα του. Αλλά δεν σημαίνει να βγάλουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, η εξωτερική ησυχία δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Ήτανε, θα λέγαμε, μια ευκαιρία για τον άνθρωπο να ησυχάσει, αλλά δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Νομίζω καταλάβατε το παράδειγμα. Άλλωστε, είπαμε και λέξεις ήδη πάνω στη συζήτηση μας που είναι πάρα πολύ κατατοπιστικές. Είπαμε για παράδειγμα ότι συγκεντρώνω το νου μου. Αφού συγκεντρώνω το νου μου, κάπου θέλω να τον πάω. Ή αδειάζω τον νόμο. Αδειάζω τον νόμο για ποιο λόγο? Για να γεμίσει από κάτι. Τι είναι αυτό που θέλει να γεμίσει τον νόμο? Ή γιατί δεν θέλει να γεμίσει τον νόμο? Κλείνοντας αυτό γιατί την παράγραφο, να σας πω ένα παράδειγμα που είναι και λίγο σοκαριστικό. Είναι από το χριστιανικό κόσμο. Αναφέρει κάπου ο Αββάς Δωρόθεος ένα περιστατικό. Είναι λίγο σοκαριστικό, όχι λίγο πολύ. Λέει ότι γνώρισε έναν μοναχό, τον οποίο τον θαύμασε πάρα πολύ για την ησυχία που είχε, την ηρεμία που είχε. Αυτός ο άνθρωπος δεν ταρασόταν με τίποτα, δεν θύμωνε με τίποτα. Μάλιστα κάποια στιγμή ο Αββάς Δωρόθεος δεν μπορούσε να συγκρατηθεί, να συγκρατήσει τον θαυμασμό του. Γιατί? Γιατί βρέθηκε σε μια περίσταση που κάποιοι μοναχοί, όντας εκνευρισμένοι σε κάποια περίσταση που ήταν εκεί, κάτι κάνανε όλοι μαζί, άρχισαν να του μιλάνε πάρα πολύ άσχημα, του μοναχού εκείνου. Σε σημείο που να φτάσουν, ας πούμε, να τον βρίσουν, να τον προκαλούν συνέχεια. Και αυτός παρέμεινε ατάραχος. Σαν να μην τον άγγιζε τίποτα. Ο Αββάς Δωρόθεος, ο Άγιος Δωρόθεος, δηλαδή θαύμασε πάρα πολύ και μετά τον πλησίαζε τον μοναχό αυτό και τον ρωτάει, πες μου, του λέει, πάτερ, του λέει, μα πώς καταφέρνεις να μην ταράσεις τόσο πολλά, γιατί άνθρωποι αυτοί σου είπαν τέτοια λόγια, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα λύσεις. Και του λέει, μα του λέει να κάθομαι να ασχολούμαι εγώ με αυτά τα σκυλιά. Και λέει, μέσα μου λέει, ένιω θα λέω ότι αυτή είναι η σκυλιά, τη γαμπίζουν, να κάθομαι να ασχολούμαι εγώ με αυτά τα σκυλιά. Και ο Αββάς Δωρόθεος τρόμαξε, διότι, το σχολιάζει κιόλας, διότι λέει, αυτή η εξωτερική αταραξία που είχε, ας πούμε, η ηρεμία που είχε, έκρυβε μία τοποθέτηση εσωτερική, μία υπαρξιακή τοποθέτηση, η οποία ήταν δαιμονική. Δηλαδή, δεν μιλούσε στους άλλους ανθρώπους, επειδή τους είχε περιφρονήσει τόσο πολύ, τους θεωρούσε ότι είναι σκυλιά. Και αυτός, να κάθομαι να ασχοληθώ με ένα σκυλιά. Άρα λοιπόν, το τρομακτικό αυτό παράδειγμα είναι ακραίο βέβαια, αλλά δείχνει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για ποιο λόγο γίνονται κάποια πράγματα. Ποιος είναι ο λόγος. Και όταν λέμε λόγο, εννοούμε και τον σκοπό, αλλά στην αρχαία ελληνική ο λόγος σημαίνει και το νόημα. Η πρόθεση. Και η πρόθεση, αλλά και το νόημα. Ποιο νόημα υπάρχει όταν έχουμε λόγο στα μαθηματικά? Έχουμε μία σχέση, ένα νόημα που υπάρχει σε αυτό το πράγμα που κάνουμε.
αυτό το πράγμα, έτσι σαν φράση, άνθρωποι που τα έχουν μελετήσει, να αναφερθούν μέσα αυτούς, το ονομάζουν σαν δογματική συνείδηση. Δηλαδή, τι πιστεύω εγώ, τι βάση έχει αυτό που κάνω, τι πιστεύω εγώ για τον άνθρωπο, για τον κόσμο, για την ύπαρξη. Αυτό είναι που ονομάζουμε πίστη, δόγμα, το λέμε στην θεολογική γλώσσα. Όχι με την έννοια του δογματισμού, με την έννοια της βάσης, είναι κάτι πολύ βασικό. Ποιο είναι το υπόβαθρο. Και γι' αυτό χρειάστηκε να δούμε αυτά τα παραδείγματα, θα φανεί γιατί είναι τόσο πολύ σημαντικό αυτό, για να δείξουμε ότι οι έννοιες, οι όροι, οι πρακτικές, που έχουμε, η φαινομενολογία, όπως το λέμε, αυτό το πράγμα που φαίνεται και το παρατηρούμε, έχει μεγάλη σημασία τι κρύβει από πίσω. Εντάξει. Το μούντζομα. Γιατί το προσβαλόμαστε τον άνθρωπο. Ναι, ένας, ας πούμε, που δεν έχει την κατανόηση της, του νοήματος, δεν μπορεί να καταλάβει. Όχι, μπορεί να κάνει κάτι κακό. Κακό θέλει να κάνει. Τι λογική. Βγάζει μια απόρριψη, έναν τρόπο και μια επιθετικότητα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σου κάνω κάτι άλλο από μακριά από το λίγο στο αυτοκίνητο που κάνει το λάθο, α πούμε, και με θύμωση. Δεν μπορώ να κατέβω να έρθω να σου σπρέξω, ξέρω εγώ, ή δεν μπορώ να σε βρίσκω και να το ακούσει. Από μακριά το βλέπει. Αλλά είναι το νόημα με το καιρό. Είναι το νόημα με το καιρό. Είναι φαστερό. Μα είναι αρνητικό, δεν έχουμε μάθει πως είναι αρνητικό. Είναι μια έκφραση η οποία δείχνει απόρριψη. Όπως είπαμε και το άγριο βλέμμα μπορεί να δείξει απόρριψη. Δεν ξέρω γιατί το λες τώρα σε αυτή τη συνάφεια, δεν κατάλαβα κάτι από αυτό που θες να πεις. Α, το λόγο, το ότι είναι νόημα. Όχι, έκανα έτσι, τώρα καινούργια μόδα, για να δείξω τη διαφορά. Αυτό είναι το καινούργια μόδα. Σε βλέπω, ναι. Εντάξει, και αυτό που λες ότι δεν μπορούμε να αποκωδικοποιούμε κάποια πράγματα, αλλά πιστεύω καταλάβατε γιατί κάναμε αυτόν τον πρόλογο, αυτήν την εισαγωγή. Και αν δεν καταλάβατε, θα δείτε στη συνέχεια. Ο μοναχός δηλαδή που είπε με το βοηθό και δεν εσύ, που ξέρετε με αυτό, που είναι καταφασμένοι, το βοηθό, δηλαδή, περιφρονούσε τους άλλους, σαν να σχολευόμαστε στη δουλειά. Ναι, δεν το είπε έτσι. Όταν μίλησε μαζί του ο Άγιος, έβγαλε έναν ιστορικό εγωισμό, μια ύπαρξη, μια λαζονία. Κάνει τον λόγο που μίλησε. Αυτός ο άνθρωπος, ο δυστυχής, αυτό που είχε μέσα του για αυτός ήταν σκοτάδι. Δηλαδή αυτός νόμιζε ότι έτσι εξασφαλίζει την ειρήνη του και την αταραξία του. Αλλά αυτός ο τρόπος που εξασφάλιζε την ηρεμία και ίσως και την αποδοχή από κάποιους που θαύματα, ήταν σκοτάδι τελικά. Εντάξει, γιατί για να εξασφαλίσει το να μην, ας πούμε, ταραχθεί, είχε πάρει ο εγωισμός του, είχε πάρει το κεντρικό, αυτό που ήθελε. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι είναι σκουπίδια, είναι καθόλου να ασχοληθεί μαζί σου. Ήταν λοιπόν ένα ζωνικό. Αυτό το που μας τρομάζει είναι πώς ένας άνθρωπος μπορεί να είναι μονάχος και χριστιανός μονάχος, ορθόδοξος μονάχος. Δεν μιλάμε για αλλόδοξο ή αλλόδοξο. Ένας χριστιανός ορθόδοξος μονάχος, πόσο μπορεί να πλανηθεί. Δηλαδή, πόσο εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας μπορούμε να πλανηθούμε. Να νομίζουμε ότι είμαστε, ας πούμε, άνθρωποι του Θεού και στην πραγματικότητα να είμαστε αυτό που έχουμε μέσα μας, σαν φως, ένα σκοτάδι. Τώρα θα πούμε κάποια πολύ πολύ βασικά, θεωρώ, χαρακτηριστικά, ουσιώδη, του τι είναι προσευχή. Εντάξει. Θέλω την προσοχή σας, εκ των πραγμάτων είναι μια συζήτηση κάπως βαθιά που κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε σαφή και παραστατική με κάποια παραδείγματα, αλλά εκ των πραγμάτων θέλει μια εγρήγορση, μια ας πούμε συνεξερεύνηση των όρων, μια συζήτηση πραγματική, να ζητήσουμε μαζί το νόημα αυτό που θα μοιραστούμε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να πω στα πιο κεντρικά και ουσιώδη, στον πυρήνα, ας πούμε, του τι είναι προσευχή. Η προσευχή, στην ουσία της, είναι μία προσωπική σχέση. Εντάξει.
Είναι μια προσωπική σχέση. Μάλιστα τώρα μου ήρθε, δεν είχα σχέση να το πω, τώρα μου ήρθε σαν φρασιά. Όταν ρωτάνε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος τι είναι προσευχή, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα πει είναι συνουσία Θεού και ανθρώπου. Δηλαδή τέτοιου είδους στενή διαπροσωπική ένωση Θεού και ανθρώπου. Προσέξτε όμως, αυτό που λέμε προσευχή, αυτό το πρόθεμα, αυτή η πρόθεση προς, μας οδηγεί σε μία άλλη πολύ βασική έννοια, την έννοια του προσώπου. Δηλαδή, όταν είμαι σε προσευχή, μιλώ σε κάποιον, είμαι σε μία διαπροσωπική σχέση. Βλέπετε πόσες φορές ακούγεται αυτό το προς και αυτό το όψ, το πρόσωπο. Όταν είμαι σε προσευχή, βρίσκομαι πρόσωπο προς πρόσωπο, ενώπιος ενώπιον. Δηλαδή, για να υπάρξει προσευχή, χρειάζεται να υπάρχουν δύο προσωπικές οντότητες. Χρειάζεται να υπάρχει, να υπάρχουν δύο πρόσωπα. Το πρόσωπο του ανθρώπου και το πρόσωπο του Θεού. Και όταν λέμε πρόσωπο, εννοούμε μία ύπαρξη, μία υπόσταση, μία προσωπική οντότητα, μία προσωπική ύπαρξη, με την οποία σχετίζομαι. Και η προσωπική σχέση μας εισάγει σε δύο πάρα πολύ βασικές αλήθειες, την αλήθεια της ελευθερίας και της αγάπης. Αν δεν υπάρχει πρόσωπο, δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία, ούτε αγάπη, στην πραγματικότητα. Αυτά που έχουμε πει μόλις τώρα, έτσι πολύ σύντομα, είναι η πετουσία της προσευχής. Δεν μπορεί να υπάρξει προσευχή αν δεν υπάρχουν, αν δεν νοήσουμε ότι στέκομαι και έχω διάλογο με τον Θεό, μιλώ προς τον Θεό. Όσον αφορά τη χριστιανική προσευχή, φυσικά. Άρα λοιπόν για την προσευχή και εγώ ο ίδιος έχω ύπαρξη, έχω οντότητα, έχω εαυτό, έχω ένα εγώ που έχει ελευθερία και μπορεί να αγαπήσει. Και ο Θεός πάλι είναι οντότητα, έχει ύπαρξη και έρχεται με ελευθερία και σχετίζεται μαζί μου. Εντάξει. Αυτά τα πράγματα βέβαια, αυτά που περιγράφουμε, είναι περιγραφές της χριστιανικής προσευχής. Είναι μια προσπάθεια να δούμε τι είναι στην ουσία η χριστιανική προσευχή. Στο διαλογισμό, όπως καταλάβαμε και την περιγραφή που δώσαμε, δεν υπάρχει διαπροσωπική.